Πάμε λοιπόν στην Ελευθερία Σπυράκη, η οποία έκανε και το ρεπορτάζ. Θα τη συναντήσουμε στην Οδυσσό. Ελευθερία, πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα όσα έλεγε το ζευγάρι αυτό με το 9χρονο παιδάκι. Δύο άνθρωποι με τις δουλειές τους, δικηγόρος αυτή, επιχειρηματίας, ο σύζυγός της, χάσαν τα πάντα σε ένα λεπτό και δεν είναι το μοναδικό παιδί που αναγκάζεται να γίνει πρόσφυγας μαζί με την οικογένειά του. Είναι πραγματικά εκατομμύρια τα παιδιά που έχουν φύγει από την Ουκρανία το τελευταίο διάστημα. Και Πόπη, να μου επιτρέψεις μόνο να προσθέσω καλησπέρα καταρχήν από την Οδυσσό, ότι η οικογένεια αυτή δεν θέλει να γυρίσει πίσω, διότι όπως μου είπε η Όλγα εκείνη την ημέρα, αναγκάστηκε να θάψει τη μητέρα της στο κήπο του σπιτιού, το του βομβαρδισμένου σπιτιού, και να σκοθούν να φύγουν από τη Μαριούπολη γιατί κινδύνευαν. Το ακούσαμε και να τριχιάσαμε. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, η ίδια δηλαδή. Ήταν συγκλονιστικό και εμείς ακόμα που την ακούγαμε εκείνη τη στιγμή, ανατριχιάσαμε, δεν αντέξαμε. Στο άκουσμα αυτής της δήλωσης. Δεν είναι η μοναδική όμως, Πόπη, η Όλγα και η οικογένειά της που έχουν φύγει από την Μαριούπολη. Είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος φεύγει από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον πόλεμο και έρχονται στην Οδυσσό. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης έχουν φτάσει τους 27.141 οι εγγεγραμμένοι πρόσφυγες στην περιοχή, ενώ μεταξύ αυτών είναι και 9.552 παιδιά. Επειδή μιλάμε όμως για τις πληγήσεις περιοχές από τον πόλεμο, να σας πω ότι σήμερα στο Σεβεροντονέσκ η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όλο το βράδυ, σύμφωνα με αναφορές της συνηγόρου του πολίτη, υπήρχαν βομβαρδισμοί και μάλιστα μεταξύ των κτηρίων που επλήγησαν ήταν και ένα κτίριο ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου εκεί οι υπάλληλοι προσέφεραν βοήθεια σε ανθρώπους άπορους, οι οποίοι δεν έχουν ούτε σπίτι ούτε να φάνε. Αυτό το κέντρο λοιπόν βομβαρδίστηκε σύμφωνα με τα λεγόμενα της συνηγόρου του πολίτη, κυρίες Λουτμίλα Ντενίσοβα, έπεσαν 8 οβίδες. Καταστράφηκε ολοσχερός το κτίριο. Ωστόσο, το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρξαν ούτε θύματα ούτε τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές που έχουμε και από τα τοπικά μέσα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε όμως στα παιδιά, Πόπη. Στα παιδιά. Ολοκλήρωση. Ήθελα να πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει ο ΙΕ, τα 2/3 των παιδιών της Ουκρανίας έχουν φύγει από την χώρα, ενώ σύμφωνα με την UNICEF, που και εκείνη έχει δώσει στη δημοσιότητα για τα παιδιά, έχει δώσει στη δημοσιότητα αριθμούς των παιδιών που έχουν φύγει από τη χώρα, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα λόγω του πολέμου, να σας πω ότι σχεδόν 4,8 εκατομμύρια από τα 7,5 εκατομμύρια παιδιά που υπήρχαν στην Ουκρανία έχουν εγκαταλείψει την χώρα και 142 παιδιά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έχουν φύγει από τη ζωή, έχουν σκοτωθεί.